Τι κάνεις Μιχάλη μου, καλησπέρα, το γυρίσω λίγο να μην ευριάσω. Τι γίνεται? Καλά είμαι, καλά είμαι. Εσύ τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Τι κάνετε μάλλον? Μια χαρά. Όλα ωραία και καλά. Τίποτα δεν μας προβληματίζει. Είχα μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Κώστα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Γιατί τη θυσία που κάνει η κυβέρνηση με τα 13 ευρώ επιδότηση το μήνα για τα 60 λίτρα βενζίνης και τα λοιπά, όλο αυτό το ξεφτιλίκια την άποψή μου, ας πούμε, την κοροϊδία, αλλά τέλος πάντων. Και λέω ευτυχώς να τελειώσει αυτό, γιατί είχα εκνευριστεί με αυτές τις λεπτομέρειες που μου διάβαζε ο Κώστας από τις αποφάσεις για το συγκεκριμένο. Και λέω θα πάμε στο Μιχάλη μετά το διάλειμμα να επαναλάβει, να μοιραστεί και σε εμάς, και με εμάς, αυτή την υπέροχη ιστορία που την πρόλαβα μισή εχθές στην Κοσμοτέ, που σε κοιτούσαν ο Βασίλης, ο Σαμπράκος και η Λιάννα, η κοπέλα. Αριάννα, συγγνώμη, η Αριάννα. Ναι. Σε κοιτούσαν με ανοιχτό το στόμα. Θέλω να μοιραστεί και με εμάς αυτή την ιστορία της Βιγιαρεάλ, μετά από αυτό το πολύ ωραίο συντροφικό και αλληλέγγυο 0-3 μες στην Ιταλία. Γιατί συντροφικό και αλληλέγγυο? Γιατί με πολύ αγάπη έγινε και στοργή αυτό το 0-3. Κανένας δεν το πήρε χαμπάρι. Πώς έγινε? Ναι, λοιπόν, είναι μια πολύ... Έτσι το έπαιξε χθες στην τηλεόραση, κατά την άποψή μου, είναι ένα παράδειγμα που αφορά, έστω και αν πολύ σπάνια μπορείς να βρεις σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παραδείγματα που να αφορούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, διότι απέχει πολύ από εμάς το μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και άρα οι συνθήκες που μπορούν να βρεθούν και να δημιουργηθούν εκεί. Αυτό το παράδειγμα της Βιγιαρεάλ είναι ίσως το μοναδικό στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωτάθληματα που μπορεί να πει κανείς ότι είναι διδακτικό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και τι εννοώ? Η δυναμική αυτής της ομάδας σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα πλην της συμμετοχής της σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όπως είναι το Ισπανικό, είναι μια δυναμική που θα μπορούσε κάλλιστα να έχει μια ελληνική ομάδα. Και εξηγώ γιατί. Πρώτον, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που εδρεύει σε μια πόλη 50.000 κατοίκων. Άρα η πελατεία της είναι πάρα πολύ μικρή και δεν απέχει από την βάση δεδομένων πληθυσμού πολλών επαρχιακών ελληνικών ομάδων. Μάλιστα, 50.000 κατοίκων, έτσι, μάλιστα. Ναι, ναι. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις οι επαρχιακές πόλεις στην Ελλάδα έχουν μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων. Εννοείται. Η Λάρισα, αφήνω στην άκρη τις μεγάλες πόλεις. Η Πάτρα, η Λάρισα, είναι πόλεις με περισσότερους κατοίκους. Τα Γιάννενα. Ένα δεδομένο είναι αυτό. Ένα δεύτερο δεδομένο είναι ότι αυτή εδώ η ομάδα ζει όλα αυτά τα χρόνια με το πορτοφόλι της. Δηλαδή μπορεί να έχει έναν πολύ πλούσιο ιδιοκτήτη σε σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ανεξάρτητες από το ποδόσφαιρο, ναι. Αλλά είναι ένας ιδιοκτήτης ο οποίος αφού έβαλε το νερό στο αυλάκι, και όταν λέω έβαλε το νερό στο αυλάκι, όταν την πρωτοπήρε πριν 24 χρόνια της έφτιαξε ένα γήπεδο, γιατί είχε να το ανακατασκεύασε, δηλαδή είχε ένα ρημάδι, της έφτιαξε ένα προπονητικό κέντρο της προκοπής όπου μπορούν να υπάρχουν και ακαδημίες. Μη φανταστείτε πολυτέλειες του τύπου δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ένα γήπεδο 23.000 θέσεων έφτιαξε. Mm-hmm. Και ένα προπονητικό κέντρο στην Ελλάδα, ας πούμε, κανένα δύο ομάδες σίγουρα έχουν καλύτερο από το δικό της. Θέλω να πω, μη φανταστείτε ότι έβαλε τίποτα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει γήπεδο και προπονητικά κέντρα. Ναι. Και αφού την ανέβασε στη μεγάλη κατηγορία, είπε οκ, okay, τώρα τα έχουμε όλα. Έχουμε προπονητικό κέντρο, έχουμε ακαδημίες, έχουμε μια ομάδα στην κορυφαία κατηγορία, τέρμα τα λεφτά. Τώρα ό,τι βγάζει αυτά θα χαλάει. Και έβαλε δύο απαράβατες κανόνες. Το ένα ότι βγάζει αυτά θα χαλάει, και ο δεύτερος ότι το 10% των εισπράξεων θα πηγαίνουν χωρίς δεύτερη κουβέντα πάντα για τις ακαδημίες. Αυτό το τήρησε μέχρι κεραίας, ακόμη μια χρονιά που υποβάστηκε και χρειαζόταν ένεση ρευστότητες, αποφάσισε να μην βάλει ο ίδιος χρήματα από τα πάρα πολλά χρήματα που έχει. Ο Φερνάντο Ρόιν είναι, σύμφωνα με το Forbes, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους, πλουσιότερους επιχειρηματίες. Εκείνη την ημέρα του υποβασμού, αυτό περιγράψε. Ναι, θα σου πω αυτή την ιστορία. Παρ' όλα αυτά, και αυτό έχει σημασία για μένα και για την νοοτροπία που έχει το ελληνικό κοινό, ότι πρέπει να βάζει ο ιδιοκτήτης λεφτά και πρέπει να βάζει και πρέπει να βάζει.
Παρόλα αυτά, ακόμα και εκείνη τη χρονιά που υπήρχαν ανάγκη από χρήματα, προτίμησε να πουλήσει ένα μέρος των μετοχών του, να μην έχει το 100%, να έχει, ξέρω εγώ, το 80%, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς ποσοστό των μετοχών του, φυσικά να είναι ο κύριος μέτοχος και να αποφασίζει για όλα, και με τα χρήματα που πήρε από το 20% των μετοχών το κλαμπ, τα έριξε στην ομάδα. Μάλιστα, αυτό το ποσοστό των μετοχών του πήρε μια τοπική επιχείρηση, μια μικρή αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην πόλη. Και με αυτά τα λεφτά βγήκε η χρονιά. Τώρα, η διδακτική ιστορία σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα είναι η εξής. Όταν την ανέλαβε πριν 24 χρόνια, για να δείξω πόσο κοντά στα ελληνικά δεδομένα είναι, η συνέντευξη τύπου έγινε σε μια ταβέρνα. Όταν λέω ταβέρνα, το εννοώ. Μια ταβέρνα από αυτές που πάμε και στην Ελλάδα και τρώμε παϊδάκια. Εκεί ανάμεσα στα παϊδάκια και στα λοιπά εμφανίστηκε ο τύπος, είπε γεια σας, αγοράζω την ομάδα, ήταν από κάτω 3-4 τοπικοί δημοσιογράφοι, αγοράζω την ομάδα και το όραμά μου είναι να την ανεβάσω στην κορυφαία κατηγορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου και να πάρω τίτλους. Η ομάδα τότε έκανε προπονήσεις σε ένα προάβλιο εργοστασίου. Αυτό ήταν το προπονητικό κέντρο. Έτσι ξεκίνησε πριν 24 χρόνια. Την ανέβασε, πέρασαν από εκεί ορισμένοι πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, Καθόρλα, Ρικέλμε, Σένα, πολύ σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Πάντα όλα αυτά τα χρόνια ό,τι βγάζουμε τόσο χαλάμε. Και έρχεται η χρονιά του υποβιβασμού. Μια ομάδα, μια πόλη είναι η απόλυτη εφαρμογή σε αυτήν την ομάδα. Αυτή η ομάδα είναι μια ομάδα 50.000, που εδρεύει σε μια πόλη 50.000 κατοίκων και έχει 20.000 διαρκείας, σχεδόν 20.000 διαρκείας κάθε χρόνο. Απίστευτο. Με το σλόγγαν κάθε σπίτι της πόλης και ένα διαρκείας. Και συμβαίνει. Κάθε σπίτι στην πόλη έχει τουλάχιστον ένα διαρκείας. Ναι. Και πρόσεξε, δεν το παίρνουν μόνο για να την στηρίξουν οικονομικά. Πηγαίνουν και σε κάθε μάτς. Είναι εκεί. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπεις γυναίκες, μεγάλους ηλικία, μικρούς ηλικία, παιδιά. Σχεδόν κάθε φορά που παίζει η ομάδα, η μισή πόλη είναι στο γήπεδο. Πόσο είπες ότι χωράει το γήπεδο, 23? Ναι, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, 23.000 χωράει. Okay. Το δεύτερο πράγμα που συμβαίνει είναι ότι στις ακαδημίες της ομάδας έχουν περάσει κάποια στιγμή σχεδόν όλα τα μικρά παιδιά της πόλης, κυρίως τα αγόρια το καταλαβαίνουμε, και κορίτσια, γιατί έχει και ισχυρό γυναικείο τμήμα στις ακαδημίες, αλλά κυρίως αγόρια. Υπολογίζεται ότι 9 στα 10 παιδιά που γεννιούνται στην πόλη κάποια στιγμή έχουν φορέσει τη φανέλα της Villarreal στις μικρές ηλικίες, έστω και για ένα χρόνο. Όλο αυτό δημιουργεί το δέσιμο με την ομάδα. Αν σκεφτείς ότι αυτό ξεκίνησε πριν 24 χρόνια, τώρα πια οι περισσότεροι από αυτούς που πηγαίνουν στο γήπεδο έχουν δικές τους παραστάσεις από τα παιδικά τους χρόνια, φορώντας τη φανέλα της ομάδας. Παίζοντας στην κάτω των 8, στην κάτω των 11, στην κάτω των 13, στην κάτω των 15, κάπου έχουν παίξει, κάπου έχουν περάσει. Κάθε χρόνο η μπουτίκ ξεπουλάει. Γιατί είναι θεσμός το καλοκαίρι για την πόλη, ήρθαν νέες φανέλες, τα νέα προϊόντα. Πάμε να αγοράσουμε τα σύνεργα, ό,τι χρειαζόμαστε τέλος πάντων για τη φετινή σεζόν. Και έρχεται η κορυφαία στιγμή, πριν 10 χρόνια, η στιγμή του υποβιβασμού της Villarreal, η μοναδική χρονιά όλα αυτά τα χρόνια από τότε που την ανέλαβε ο Ρόι που υποβάστηκε, όπου σημαίνει το εξής φοβερό. Υποβιβάζεται την τελευταία αγωνιστική επειδή χάνει εντός έδρας από την Ατλέτικο Μαδρίτης με ένα γκολ του Φαλκάο 1-0. Μάλιστα το τρώει τον γκολ προς το τέλος, αν δεν το έτρωγε δεν θα υποβιβάζονταν. Και γιατί ταυτόχρονα η Ράγιο Βαγεκάνο πετυχαίνει αυτή ένα γκολ στο δικό της μάτς με τον Ταμούδο σκόρερ και ο συνδυασμός των δύο αποτελεσμάτων, ένα από τα δύο να έρχονταν χ, δεν θα έπεφτε, ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων ρίχνει τη Villarreal. Το κοινό παθαίνει σοκ στο γήπεδο, γιατί παρά το γεγονός ότι είχε ένα δύσκολο μάτς, δεν το περίμεναν, δεν το είχαν φανταστεί. Ναι, ξέραν ότι υπήρχε το σενάριο, αλλά δεν ήταν το πιθανότερο. Τα πλάνα, αν τα δει κανείς, θα δει χιλιάδες ανθρώπους να κλαίνε, αρκετούς από αυτούς με λυγμούς. Ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ομάδας κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο με τη λήξη του μάτς. Και όχι, δεν βρίζει, δεν κυνηγάει τον διαιτητή, δεν μπλακώνει τους ποδοσφαιριστές, δεν χαστουκίζει τους προπονητές. Παραπάει, τους αγκαλιάζει έναν έναν, ζητάει από τον κόσμο να χειροκροτήσει και τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή για την προσπάθεια, στέκεται στη μέση του γηπέδου
αναλαμβάνει όλη την ευθύνη λέγοντας ότι μόνο εγώ φταίω για τον φετινό υποβασμό και εγώ θα το διορθώσω. Πλαντάζει το κλάμα όλο το γήπεδο. Το ίδιο και αυτός, το ίδιο και ποδοσφαιριστές και παίκτες. Ζεστό χειροκρότημα και γεια σας. Την επόμενη μέρα κάνει μια έκτακτη συνέντευξη τύπου και λέει: έμαθα από τα λάθη μου, ξέρω τι συνέβη, ξέρω γιατί υποβαστήκαμε. Σας διαβεβαιώνω ότι τώρα αρχίζουν τα καλά για την Villarreal. Θα αλλάξουμε ορισμένα πράγματα σε σχέση με τον αγωνιστικό σχεδιασμό και τις επιλογές που κάνουμε και θα επιστρέψουμε ακόμα πιο δυνατοί. 9 χρόνια μετά από εκείνον τον υποβασμό, κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο πέρυσι το Europa League. Και 10 χρόνια μετά από εκείνον τον υποβασμό, φέτος είναι στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Φοβερό. Όλο αυτό το σκηνικό είναι φοβερό. Ακόμα και εκείνη την ημέρα του υποβασμού που λες, ακόμα και για το πώς λειτουργούν όλοι αυτοί εκεί στην ομάδα. Και έχουν και έναν προπονητή αυτοί προφανώς, έτσι δεν είναι? Έχουν και έναν προπονητή. Ναι. Επίσης είναι φοβερή ειδική την ιστορία, γιατί θυμίζω ότι ή Οκτώβριο ή Νοέμβριο, δεν θυμάμαι τώρα ποιον ακριβώς μήνα, εμφανίζονται στο Villarreal με τα ιδιωτικά τζετ τους οι Άραβες της Newcastle, που μόλις έχουν πάρει την Newcastle, και στρώνουν χαλιά στα πόδια του Unai Emery. Είναι τόσο δελεαστική η πρόταση που τα αγγλικά media έχουν σχεδόν δεδομένο ότι ο Emery αναλαμβάνει την Newcastle. Δεν ήταν μπορεί να πει όχι. Ναι, ήταν πριν πάρει τον Χάου. Παίζει μάλιστα ένα match Champions League και εκείνη τη μέρα η Villarreal στη φάση των ομίλων, δεν θυμάμαι ποιο, όχι το τελευταίο με την Αταλάντα, ένα από τα προηγούμενα, ή την τέταρτη αγωνιστική, την πέμπτη αγωνιστική. Ο Emery, το ρεπορτάζ λέει, γιατί αυτό δεν το ξέρω με βεβαιότητα, λέει να παίξω το match, παιδιά, και μετά θα δούμε αν θα συζητήσουμε και τι θα συζητήσουμε στους Άραβες. Παίζει το match η Villarreal. Και την επόμενη μέρα, ενώ τα αγγλικά μίντια του έχουν δεδομένο ότι ο Emery αναλαμβάνει, μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο του Villarreal, ο Emery δίνει μια συνέντευξη και λέει: ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πολύ τιμητικό το ενδιαφέρον, αλλά εδώ έχουμε ένα πολύ σπουδαίο project. Το πιστεύουμε πάρα πολύ. Πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτήν την ομάδα ότι μπορούμε να πάμε ψηλά. Δεν φεύγω. Δεν πάω πουθενά. Θυμίζω εκείνη την εποχή η Villarreal πάει πολύ άσχημα στο πρωτάθλημα. Είναι 12η, 13η. Έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα και επίσης δεν φαίνεται πιθανό ότι θα περάσει από τον όμιλο του Champions League. Είναι και σε μια μίνι κρίση το project μετά από 2-3 μήνες μέσα στη σεζόν. Παρ' όλα αυτά, αρνείται τα πολλά χρήματα, στηρίζει το project, παίρνει την απόλυτη στήριξη του Προέδρου, διότι το ρεπορτάζ αυτό λέει ότι ήθελε να καθίσει να μιλήσει με τον Πρόεδρο του Villarreal και να καταλάβει αν το κακό ξεκίνημα της σεζόν τον έχει επηρεάσει, αμφιβάλλει για τις ικανότητες του Emery ή αν τον στηρίζει απόλυτα. Πήρε την απόλυτη στήριξη, θυμίζω πριν μερικούς μήνες είχε κατακτήσει το Europa League με τη Villarreal και δεν βγήκε πουθενά. Τέλεια. Λες και μας διάβασε ένα παραμύθι που λέμε τώρα, γιατί αυτό ένιωσα και εγώ χθες ακούγοντάς στην Κοσμοτέ, στην εκπομπή μετά. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, ας πούμε, ότι μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή, το συγκρίνουμε όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά, τα κωμικοτραγικά που συμβαίνουν εδώ σε εμάς και λέμε, ρε φίλε, τι γίνεται. Υπάρχει πόλη, υπάρχει χώρα, υπάρχει οργανισμός, υπάρχει ομάδα που λειτουργεί έτσι. Όλα αυτά που είπες, όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Και όμως υπάρχει. Και όμως υπάρχει. Και κατά την άποψή μου, η απόλυτη αντιγραφή αυτού του project σε μια μεγάλη επαρχιακή πόλη, από έναν παράγοντα με το ήθος και την προσωπικότητα ενός τέτοιου παράγοντα, όχι από κανένα τσαρλατάνο, που η πόλη, εκεί υπάρχει και ένα άλλο δέσιμο, υπάρχουν και επιχειρήσεις, κάποιες από τις επιχειρήσεις όπου η πόλη, αρκετοί εργαζόμενοι δουλεύουν για αυτόν τον πρόεδρο, κεραμικά, τα οποία είναι και πολύ διάσημα για τη Villarreal, το δεύτερο πιο διάσημο πράγμα ή το πρώτο πιο διάσημο πράγμα, δεν ξέρω ποια τα δύο είναι, η ομάδα ή τα κεραμικά, νομίζω η ομάδα είναι το πιο διάσημο, αλλά ναι. Τέλος πάντων, επίσης τα κεραμικά της πόλης είναι πολύ διάσημα. Έχεις πάει εσύ, Μιχάλη, καθόλου εκεί? Όχι, δεν έχω πάει, δεν έχει τύχει να πάω. Okay. Δεν έχει τύχει να πάω. Πιστεύω ότι είναι. Προφανώς στα δικά μας δεδομένα αυτή η ομάδα αυτής της πόλης δεν θα μπορούσε να κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν λέω, ας πούμε, ότι ο ΠΑΣ ή ο Πανετολικός, αν εφαρμόζαν αυτό το σχέδιο, θα κατακτούσαν ευρωπαϊκό τίτλο.
Αλλά λέω ότι θα μπορούσε να είναι μια ομάδα πρότυπο που θα έπαιζε σε ευρωπαϊκό ομίλο. Αυτή θα ήταν η δική της υπέρβαση. Και όταν μιλάμε για την Ισπανία για 50.000 κατοίκους, δηλαδή μια χώρα 50 εκατομμυρίων, αν το φέρουμε σε αναλογία, μιλάμε οι αντιστοιχίες στην Ελλάδα είναι μια πόλη 10.000 κατοίκων. Ναι, ναι, έτσι. Μιλάμε για μια πόλη 50.000 κατοίκων σε μια χώρα 50 εκατομμυρίων. Έτσι ακριβώς. Επίσης, εχθές παρακολουθώντας τη ματσάρα το βράδυ της Arsenal με τη Liverpool, έτσι το πολύ χαλαρό 0-2 που κάναμε, Μιχάλη μου, θέλω αυτόν, το είπε και κάποια στιγμή ο Χρήστος Σιδριακόπουλος στην περιγραφή, ότι ο συγκεκριμένος ταιριάζει πολύ στα θέλω του Κλοπ και του Γκουαρντιόλα. Θέλω αυτόν της Arsenal, πόσο κάνει αυτός να τον πάρουμε στη Liverpool τώρα το καλοκαίρι, το Πορτοσάλτε, όχι Πορτοσάλτε, πώς το λένε αυτόν. Το Μαρτινέλη. Το Μαρτινέλη, αυτόν εδώ, ναι. Θέλω δίδυμο μπροστά, Πορτοσάλτε Μαρτινέλη. Το Πορτοσάλτε. Πήρατε τώρα Λουίς Δίας. Πήρατε τώρα Λουίς Δίας, εντάξει, είστε μπροστά εκεί. Εκτός και αν φύγει ο Σαλάχ, αν δεν ανανεώσει και αναγκαστεί να τον πουλήσει, οπότε εκεί θα αλλάξει η κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Αυτός ο Μαρτινέλη είναι ωραίος. Και εδώ τον θέλω στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, αλλά τον θέλω εντάξει και στη Λίβερπουλ. Πρέπει να περάσει από τη Λίβερπουλ να δω αν αξίζει και μετά να τον πάρουμε κατά εδώ. Αυτό είναι ένα παιδί που το πήρε η Arsenal, ανήλικο σχεδόν. Συμφώνησε να τον πάρει πριν κλείσει τα 18. Τον πήρε ακριβώς τα 18 του. Με το καλημέρα ήταν επιλογή του νυν τεχνικού διευθυντή της του Έντι του Βραζιλιάνου και του Ναϊ Έμερι. Η ώρα, η καλή. Ναι. Συγγνώμη, τον έφεραν από τη Βραζιλία. Με το καλημέρα η Arsenal εκείνη τη σεζόν έπαιζε Europa League, αυτό το παιδί τα σπάει στη φάση των ομίλων και στα πρώτα νοκάουτ μάτς του Europa League παίζει μονίμως βασικό στο 18 του στην Arsenal και βάζει τον αγκούλ πίσω από το άλλο και αρχίζει και παίρνει χρόνο συμμετοχής πια και στο πρωτάθλημα και αρχίζει και παίρνει και παίζει και εκεί και παθαίνει ένα πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν το φινάλε της σεζόν, μια ρήξη χιαστών η οποία ήταν και βαριά και μένει 8-9 μήνες έξω. Γυρίζει πέρυσι κάπου στα μέσα της σεζόν, αλλά όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, άλλοτε παίζει, άλλοτε δεν παίζει, γιατί από τον τραυματισμό είναι επηρεασμένος. Φέτος ξεκινάει και είναι βασικός αναπληρωματικός, μέχρι που στο τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο δεν βγαίνει από την δεκάδα και είναι κορυφαίος παίκτης Arsenal, ένας από τους 2-3 καλύτερους, και πλέον κλείστηκε και στην Εθνική Βραζιλία των Αντρών. Μάλιστα. Τζάμπα πράγμα. 7,5 εκατομμύρια τον είχαμε πάρει. Ένα τέτοιο πράγμα. Τζάμπα. Κανονικά. Ναι. Λοιπόν. Τίποτα. Για πες Κωστά, τι θέλεις. Τίποτα άλλο. Τζάμπα πράγμα, αυτό που λέτε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το μάτς του ΠΑΟΚ. Μου έλεγε ο Κώστας πριν στο ξεκίνημα της εκπομπής, λέει να πούμε για το μάτς σήμερα. Λέει, να πούμε το μάτς σήμερα, τι να πούμε. Ας το να γίνει το μάτς και μετά. Πριν τι να κάνουμε, δηλαδή, την Άση Μπίλιο και τη Λίτσα Πατέρα, τι θα γίνει, τι πιστεύουμε ότι θα γίνει. Δεν είναι. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι εκπομπές που, Μιχάλη, που μιλάνε για το μάτς πριν το μάτς. Να πεις τι, ρε φίλε, χωρίς να έχεις τα πλάνα του προπονητή, χωρίς να έχεις την ενδεκάδα, χωρίς να έχεις κάτι, ας πούμε, να πεις τι. Στο pre-game, ας πούμε, του παιχνιδιού, όταν έχεις και την ενδεκάδα, εσύ, επειδή κάνεις τέτοια live πάρα πολλά. Μετά το μάτς μπορείς να μιλήσεις, να το αναλύσεις, να το φτιάξεις, να δεις τι σου άρεσε, τι σου άρεσε. Τώρα πριν το μάτς τι να πούμε. Δεν έχει να... Γενικά, όχι μόνο με αφορμή αυτό. Ναι. Δεν έχει να αρέσει τίποτα. Okay. Πιστεύω ότι θα αποκριθεί. Εντάξει, πιστεύω ότι δεν θα αποκριθεί. Okay, μέχρι εκεί. Ναι. Πιστεύω ότι θα είναι εύκολο παιχνίδι, πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Ναι, okay. Είναι ένα ιστορικό μάτς. Και καταλαβαίνω ότι την προσμονή των φίλων του ΠΑΟΚ που φαντάζομαι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα καλό θα ήταν να μην είχε όλες αυτές τις απουσίες, παρά γίνανε πολλές. Αλλά οκ, okay, όπως πολύ σωστά έχει πει πάρα πολλές φορές ο Λουτσέσκου, οι παρόντες είναι αυτοί που γράφουν την ιστορία. Για άλλη μια φορά χθες οι δηλώσεις του ήταν πάρα πολύ ωραίες. Χθες ήταν ωραίος, ναι. Ήταν ωραίος και πάλι. Ναι. Το έχει με τις δηλώσεις, ξέρει. Ξέρει που βρίσκεται. Και ξέρει και πώς να... Πέρα από ότι ξέρει πώς να επικοινωνήσει με τον ελληνικό τύπο, τους Έλληνες δημοσιογράφους, αλλά και το ελληνικό κοινό, νομίζω όταν μιλάει συνεντεύξεις τύπου πολλές φορές είναι σαν να απευθύνεται στους ποδοσφαιριστές του.
Και νομίζω αυτό λειτουργεί. Δηλαδή, χθες νομίζω σε αυτή τη συνέντευξη τύπου απευθυνόταν σε αυτούς που θα παίξουν. Με ένα στυλ του τύπου, μην τους ακούτε εσείς αυτούς εδώ, ή μην ακούτε τον κόσμο που λέει που πάμε χωρίς τον Κούρτιτς, χωρίς τον Ζίβκοβιτς. Ναι, ναι, χωρίς υπάρχει ένα κλίμα έτσι λίγο. Ναι, ναι, χωρίς τον Μιχαηλίδη. Ναι, μην τους ακούτε εσείς όλους αυτούς, παιδιά, δικά μου παιδιά. Δεν πρέπει να ακούτε αυτά που σας λέω εγώ. Να είστε αισιόδοξοι για αυτούς που παίζουν. Να μην είστε απεσιόδοξοι για αυτούς που δεν παίζουν. Ναι, γιατί ξεκινάει η συνέντευξη τύπου και η πρώτη ερώτηση χθες που του γίνεται είναι στεναχώρια. Δηλαδή, μνημοσυνή είναι η πρώτη ερώτηση. Αμάν, τι γίνεται και δεν έχουμε αυτό και δεν θα παίξει εκείνο, δεν θα παίξει ο άλλο. Δηλαδή, με το καλησπέρα αυτό. Μνημόσυνο, η Ελίτσα έλειπε και το τυροπιτάκι που είμαι στο κουτί. Ναι, ναι. Ναι, αυτό προσπάθησε. Και γιατί δεν προσπαθεί ο... να κάνει για να προσφέρει. Εντάξει, ο Ρουμάνο είναι ο Μανούλα σε κάτι τέτοιο και το γυρνάει και λέει εντάξει, ναι, τι θα πει. Άμα άρχιζε και αυτό να λέει και Ελέισον, ξέρω και Ελέισον, εντάξει, τελειώναμε μετά. Καλύτερα να μην πήγαιναν κιόλα. Εντάξει, σιγά την ομάδα που έχει να αντιμετωπίσει. Σιγά την ομάδα. Ναι. Για μένα. Ναι. Εντάξει. Το πρώτο είναι πολύ μεγάλο μάτς. Είναι πολύ. Πολύ ιστορικό παιχνίδι. Εγώ δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο να μην ζήσουμε ένα μάτς της λεπτομέρειας. Δεν ξέρω αν θα είναι και θρίλερ. Αλλά δεν νομίζω ότι είτε προκληθεί ο ΠΑΟΚ είτε αποκλειστεί ότι αυτό θα συμβεί γρήγορα, καθαρά και εύκολα. Νομίζω όπως και στο πρώτο παιχνίδι θα ζήσουμε ένα μάτς στο όριγο όπου αυτός που θα το έχει πιστέψει περισσότερο και θα είναι πιο συγκεντρωμένος, αυτός είναι που θα περάσει. Στη χειρότερη των περιπτώσεων, αν αποκλειστεί σήμερα ο ΠΑΟΚ, ο επίλογος θα είναι μιας πορείας ευρωπαϊκής με πολύ αξιοπρέπεια. Εγώ εκεί θα... αυτό θα έγραφα, ας πούμε, στο τέλος, αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Ναι, ναι, σωστά. Θα είναι καλά περάσαμε, του χρόνου μπορούμε καλύτερα. Βέβαια. Έτσι. Και αυτή η διοργάνωση, το conference, ας πούμε, είναι ωραία. Οκ, okay, δοκιμάσαμε, του χρόνου πάμε για ψηλότερα. Ωραία διοργάνωση. Άμα συνεχιστεί, άμα είναι θετικό το αποτέλεσμα σήμερα, η ιστορία γράφεται συνεχώς. Ναι, ναι, ναι. Ούτε καταστρέφεται ο ΠΑΟΚ, ούτε ας πούμε τελειώνουν όλα, ούτε πέφτει η αυλαία, τίποτα. Να σου πω κάτι. Θυμάμαι, έχω γράψει και κανένα δύο κομμάτια εκείνες τις μέρες, τι συνέβαινε στην πόλη, γιατί τα... Παίρνω τα vibes πια της πόλης αρκετά καλά νομίζω, μετά την ήττα από τον Ιωνικό στην Νεάπολη. Με όλο αυτό το κλίμα διάλυσης. Ναι. Και τότε έγραφα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν καταλαβαίνει ότι η χρονιά έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά. Ναι, το ότι δεν θα πάρει πρωτάθλημα, που είχε φανεί από τότε από εκείνη την ήττα στην Νεάπολη που ήταν τρίτη συνεχόμενη, δεν σημαίνει ότι τέλειωσε η χρονιά για τον ΠΑΟΚ, δεν σημαίνει ότι τελειώνει ο κόσμος για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Όλο αυτό η καταστροφολογία που αναπτύχθηκε εκείνες τις μέρες, αν και επηρέαζε και τον ίδιο τον Λουτσέσκου, και αυτό ήταν το χειρότερο όλων, είχε κάνει και τον ίδιο τον Λουτσέσκου να αμφιβάλλει για τον εαυτό του, για την ομάδα του, για τους παίχτες του, για πολλά πράγματα, ήταν φανερό ότι είχε πια την αμφιβολία μέσα του και αυτός. Και όλη αυτή εκείνη η καταστροφολογία, φύγετε όλοι, μας απογοητεύσατε, μας προδώσατε, μας δεν ξέρω τι, δεν θυμάμαι και τις ανακοινώσεις εκείνων των εποχών, ακόμη και από οπουδούς, ήταν μια τελείως λάθος αντιμετώπιση της κρίσης. Ευτυχώς ο οργανισμός ΠΑΟΚ και ο ίδιος ο Λουτσέσκου βρήκαν τον τρόπο παιχνίδι το παιχνίδι, εβδομάδα τη εβδομάδα, να βγουν από αυτή την κρίση και τώρα να είμαστε εδώ μπροστά σε μια ιστορική αναμέτρηση για τον ΠΑΟ που εκείνη την εβδομάδα μετά την Νεάπολη έμοιαζε ως αδύνατο. Έτσι. Λοιπόν, θα περιμένουμε. Μείνανε 9 ωρίτσες να τελειώσουν όλα, να πάνε κατευχήν, να περάσει ο ΠΑΟ σήμερα και να μην περάσει, δεν έγινε και τίποτα. Πάλι μπράβο θα λέμε, ούτε θα ήρθε η καταστροφή, ούτε θα τα γκρεμίσουμε όλα. Και κοιτάμε τις επόμενες μέρες, τα επόμενα παιχνίδια. Το βράδυ λοιπόν θα σε έχουμε για ένα σχόλιο μετά το μάτς. Βεβαίως. Με την νίκη του μάτς, είτε της κανονικής διάρκειας, είτε της παράτασης, είτε των πέναλτι, δεν ξέρω πού θα φτάσει το πράγμα. Θα είμαστε μαζί να τα πούμε. Ωραία. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ. Αυτά από τον Μιχάλη Τσόχο.